Γεια σας μάγκες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο στο ΤΕΚΕ με τον Φρέντι. Σήμερα έχω μαζί μου τον Lil Pop. Καλώς ήρθες, αγορινά μου. Πού είσαι, παιδιά. Πώς είσαι, είσαι καλά αρχικά? Πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω με την κλασική ερώτηση που κάνω σε όλους. Ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα? Σπυρίδωνας. Σπυρίδωνας σε λένε. Σπυρίδωνας. Έλα ρε. Το Lil Pop, ας πούμε, πώς βγήκε? Το Lil Pop. Το Lil Pop μου το έβγαλε ο Στεφάν. Ο DJ Στεφάν. Ναι, 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 okay. Ναι. Εγώ είχα ένα άλλο όνομα που λέτε. Με λέγανε Ιζε. Άιζε, όπως θες το λόγο, φωνάζανε. Το καλλιτεχνικό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Άρα θα ήσουν ο Άιζε. Θα ήμουν ο Άιζε, ναι. Okay. Και έρχεται μια μέρα ο Στεφάν. Σου λέει Lil Pop, εδώ είσαι. Μου λέει Lil Pop. Γιατί Lil Pop όμως, σου ταιριάζει περισσότερο? Δεν ξέρω. Επειδή ήσουν πιτσιρικά, σου λέει. Ναι, ήμουν ο μικρός Pop. Βέβαια, ακόμα είμαι ο μπαμπάς της Pop. Έτσι. Lil. Οπότε είσαι πόσο χρονών? 21. Α, οκ. Okay. Και όταν είσαι ξεκινήσει, ήσουν 19, πόσο ήσουν? 20. 18. Από τα 18 ξεκινήσει. Ναι. Εντάξει, σε λες και Lil δηλαδή. Πότε ξεκίνησα το rap? Ναι, και να γίνεσαι και γνωστός εννοώ, ρε φίλε. Α, ναι, στα 18. Οκ. Okay. Αλλά πιο πριν είχες ξεκινήσει ή πιο παλιά? Πέντε δημοτικού μπήκα πρώτη φορά στο ντύο. Όντως. Ναι. Και είχες γράψει? Ναι, είχα γράψει. Πω, θέλω πολύ να το ακούσω αυτό. Πες μου ότι το έχεις τραγούδι. Το έχω. Θα ήταν πολύ αστείο να είναι έξι με παιδική φωνή. Ναι, 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 φουλ, φουλ. Θα ακούγονταν πολύ ωραίο. Φουλ. Στην υγεία μας. Καλώς ήρθες στο ΤΕΚΕ. Θες να μας πεις αρχικά από πού είσαι? Λίγο έτσι θέλουμε να μάθουμε λίγο το background σου. Λοιπόν, είμαι από την Αθήνα. Θες να μας πεις και περιοχή, το κρατάς? Από τον Άγιο Στέφανο. Οκ, okay, από τα βόρεια δηλαδή. Βόρεια, 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 βόρεια. Άρα δεν μεγάλωσες και στη φτώχεια νομίζω. Όχι ιδιαίτερα. Okay. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, τουλάχιστον το λες, δεν είσαι από αυτούς που λένε «Α, έχω υποφέρει» και τέτοια. Όχι ρε φίλε, δεν έχω υποφέρει, εντάξει, κλασικά πράγματα, όπως είναι το κάθε απλό πιτσιρίκι, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Όχι φουλανέσεις, αλλά δεν έλειψε και το φάι ρε φίλε. Okay, να, ναι. Δηλαδή όλα μια χαρά, μια χαρά. Και πώς ήταν τα νεότερα χρόνια της ζωής σου? Χαλαρά. Ασχολούσουν με κάτι, ξέρω πιο πριν, ξέρω εγώ, χόμπι και τέτοια? Ναι, μόνο με το rap. Α, μόνο με αυτό? Μόνο με το rap. Δεν ήσουν το αθλητισμού, παιδί, του διαβάσματος? Έκανα σε κάποια φάση καράτε. Α, ναι. Ναι. Άρα είσαι επικίνδυνος. Έκανα καράτε. Και αυτό, έκανα απλά καράτε, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια. Είχα βγει δεύτερο σε ένα παγκόσμιο. Αυτό. Από σπουδές έχεις κάνει κάτι? Τίποτα. Τίποτα. Okay. Τίποτα. Μπήκες κατευθείαν στο Χάσιλ. Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει, για να ξεκινήσεις κιόλας από τα 18, τι να έχεις κάνει πιο πριν? Σε σχολείο έκανα ραπ. Πιο πριν έκανα ραπ. Πιο πριν έκανα ραπ. Οπότε είναι γενικά το ραπ. Με θυμάμαι να κάνω ραπ. Βασικά, εντάξει, επειδή από κάτω θα πούνε δεν είναι ραπ, είναι τραπ. Έκανα μουσική τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Έχεις κάνει άλλες δουλειές πριν από το ραπ? Αμέ. Δηλαδή. Σερβιτόρος, μπογιατζής, οικοδόμος, δυνατός οικοδόμος, κομπρεσέρ και τέτοια. Ξέρεις δηλαδή. Φιαράκι. Να σε έχουμε υπόψη. Ξέρεις. Σε πάλι τελείωσα θερμοϊδραυλικά. Άρα και υδραυλικός. Και υδραυλικός. Τα κάνεις όλα και συμφέρεις επομένως. Ιδέα δεν έχω, αλλά ξέρεις, έτσι πήγαινε να κάνω μεροκάματο, με βρίζανε εκεί πέρα από το ένα τ' άλλο. Έφευγα. Και αυτό το σταμάτησε όταν άρχισε να βγάζει λεφτά τη μουσική. Ναι. Τώρα αν σου λέγανε να ξαναπά, θα πήγαινε? Ούτε καν. Δεν σου έχει λείψει λίγο? Ποιο? Η δουλειά. Το φτιάρι. Το φτιάρι. Okay. Κάποιο χόμπι έχεις πέρα από τη μουσική? Ναι, πάω για τένις. Ξέρεις να παίζεις καλά ή το κάνεις έτσι γιατί κάπως? Πώς σου ήρθε αυτό? Τίποτα έτσι, ήμουν μια μέρα με μια τύψα. Έπαιζε τένις αυτή και λες, δεν εδώ είμαι. Δεν έπαιζε τένις, δεν έπαιζε τένις. Έτσι, είχα βαρέσει από κάτι φρίκες, δεν ήξερα τι να κάνω. Ξέρεις, ήμουν έτσι με τα λάδες λίγο κουρασμένος και τέτοια. Και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Να κάνω να κάτι. Ναι. Και, δεν ξέρω, ρε, να κάνω κάτι άλλο, ρε. Να νιώσω λίγο έτσι. Ξέρεις, γιατί ο καθένας θέλει και λίγο την ώρα του, ρε. Ναι, ναι, ναι. Λίγο... Και λέω, θα πάμε για τένις. Έχει έτσι πήγαινα για τένις. Εντάξει, δυνατό. Πάμε λίγο στο κομμάτι της rap τώρα. Πώς ξεκίνησε η φάση? Άκουσα ένα κομμάτι το 10 του Πίθηκου, το υπήρχαν πράγματα πολύ παλιά. Δεν το ξέρω, αλλά οκ. Okay, ναι. Ένα βλέπει, υπήρχαν πράγματα πολλά που δεν μπορούσα να πω. Αυτό, ναι, κάπως έτσι το στυλ του από όσο. Ναι, ναι, ναι. Γαμάει το 10 του φίλε. Ο καλύτερος rapper για μένα. Το άκουσα αυτό και λέω, αυτός πώς το κάνει αυτό, ξέρω. Θέλω να το κάνω και εγώ, ξέρω. Μπήκε στο Google μετά. Δεν μπήκα στο Google. Έψα, okay. Ψάχτηκα να βρω στούντιο. Βρήκα στούντιο του Άλκη, ένα στον Άγιο Στέφανο τη περιοχή μου. Ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Okay, πολύ καλό στούντιο, αλλά δεν ήταν για rap, ήταν για λαϊκά, ήταν για άλλα πράγματα. Ήταν επαγγελματία δηλαδή. Αυτό, ναι. Full. Πήγα εκεί πέρα, έκανα το πρώτο μου κομμάτι, το έβγαλα, έγινα ρεζίλι. Τότε ξέρεις σχολείο φαντάζομαι. Σχολείο της Φουκάνας, τώρα έτσι με δείχνανε ένα, αυτός ο ράπερο έτσι. Ελπίζω να σε δείχνουν και τώρα όμως. Ναι, ναι, τώρα έρχονται τώρα βέβαια και ζητάνε φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Ενώ παλιά... Κράζανε. Κράζανε, δεν έχεις ιδέα, δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι ρε. Άντε ρε. Ναι ρε, πολύ κράξιμο. Οπότε έχεις δεχτεί bullying όσο είσαι σχολείο? Έχω δεχτεί full bullying, ναι. Χωρίς μαλακίες τώρα να μιλήσω λίγο σοβαρά. Έχω φάει γάματα bullying από τη γειτονιά τότε. Για το κομμάτι της μουσικής μόνο, ναι, γενικά? Μόνο για το κομμάτι της μουσικής και επειδή εντάξει ήμουν διαφορετικός, δηλαδή φαίνεται έτσι. Ναι, ναι. Πάντα έσκαγα λίγο αλλιώς, παιδί μου. Όλοι πηγαίναν δεξιά, εγώ πηγαίνα αριστερά. Okay. Αριστερός δηλαδή. ο Lil Pop είναι κομμουνιστής. Έτσι που λες, ξέρω εγώ, εντάξει, φάγαμε κάποια από αυτό. Και αλλά... πότε είδες, φίλε, την πρώτη σου επιτυχία? Πότε είπες ότι είμαστε στον δρόμο? Όταν έβγαλα το Lo Siento με τον Μπουρνάρα.
Βέβαια, εντάξει, εγώ τον βρήκα. Αλλά ξέρεις, τα λέγαμε για τέτοια και λες, καλώς ήθελα να κάνουμε κομμάτι, ξέρω. Και βγάλαμε τότε το Λόσιο Έντο. Εγώ τότε δούλευα. Άρα μπορείς να πεις ότι η καριέρα σου ξεκίνησε ο Μπουρνάρας. Ναι, okay. 100%. Σκέψου τότε ήμουν στη Σαντορίνη, δούλευα οικοδομή, κοιμόμουν μέσα σε μία οικοδομή. Όντως. ναι, τρέλες. Δύσκολες συνθήκες. Ξέρω εγώ, αράζαμε που και πού με τον Μπουρνάρα. Είχε αυτό ένα σπίτι τότε εκεί πέρα. Μαζί ήταν που είχατε τρακάρει στη Σαντορίνη. Ναι, μαζί είχαμε τρει τέσσερι τούμπε τι είχαμε κάνει. Καμισέτα. Καλά τη βγάλατε όμω. Ναι, εντάξει, τίποτα τότε γρατζουνιά. Το αμάξι μια λυφή. Το αμάξι. Και με πιάνουν, λέω, κάνουμε κομμάτι. Του λέω, σοπαρ, μα λέω, πάμε, το λέω, κλάιν. Και το βγάζουμε. Εγώ τότε δεν ήξερα τι αστεί πουρνάρα. Okay. Δηλαδή σε δύναμη και τέτοια τότε. Και το βγάζουμε, πάμε τέσσερι τάσει. Ναι. Από το πουθενά, ρε. Παρατάω οικοδομέ, τα πάντα είχα μισή. Λέω, κατεβαίνω στην Αθήνα, τώρα τα είχα μισή όλα. Okay. Μετά πέρασα μια φάση, είχαμε τρακάρι, ήμουνα και σε μια σχέση μόλι είχα χωρίσει, ήμουνα λίγο έτσι τα περίεργα. Γυρνάω στην Αθήνα και λέω, είναι η ώρα που πρέπει να μπει σε δισκογραφική. Και ψαχνόμουν, ξέρω εγώ, φουλ τι θα κάνω. Και με ένα βράδυ μεθυσμένο στο σπίτι μου, τύφλα. Overdose. Όχι ακριβώ. Αλλά κομμάτια, ρε φίλε, τι να σου πω, τότε έμεινα και τρία ποτέ και γινόμουν κομμάτια, αλλά. Ναι. Χάλια. Και εγώ 5-6 demo και λέω, τι έχασα. Και πιάνω ό,τι δισκογραφική υπήρχε, ρε. Εδώ μεταξύ, πιο πριν είχα συνεργαστεί με τη Heaven, είχα κάνει κάποια πράγματα και τέτοια. Και τυχαίνει και. Φτάνω στη Madhouse. Μπαίνω Madhouse τότε. Τη Madhouse ποιο την είχε τότε, ρε φίλε. Ο Σταθάκης. Μόνος του ήταν και ο Madclip, καμία σχέση το Madclip. Δεν γνωρίζω, αδερφέ, δεν ξέρω καθόλου. Οκ. Γιατί έτσι νόμιζα στην αρχή, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ιδέα δεν έχω. Εγώ με το Σταθάκη μιλάω. Και εκεί πέρα ήταν στο Εφάν. Μόλις είχε ξεκινήσει η Madhouse. Τέλος πάντων, μου στέλνει ο Σταθάκης 4 ώρα το πρωί. Σκέψου. Μου στείλε και μου λέει, σε θέλω. Και φεύγω, πάω σε ρί, ήταν να πάω για δουλειά, πάω σε ρί να τον βρω σε ένα καφενείο εκεί πέρα στην Κηφισιά. Okay. Τον βρίσκω, μου λέει να κάνω ένα ράνομο, οκ. Τα βρίσκω με το Σταθάκη, είναι καλό άνθρωπο, δεν έχω κάτι μαζί του, παρόλο που έχει τελειώσει την εργασία μας. Τα καλύτερα εύχομαι. Και εκείνη τη Madhouse, ξέρω εγώ, είχε γίνει, ήμουν ο δεύτερος καλλιτέχνης που έκανε συμβόλαιο. Τρίτος. Μπήκες νωρίς δηλαδή. Εγώ ήμουν Madhouse, σκέψου, πριν φτιαχτεί το κανάλι στο YouTube. Και πώς το έμαθες ότι υπήρχε η Madhouse? Από τα story. Δηλαδή δεν ήξερα ότι η Madhouse θα γίνει ό,τι έχει γίνει τώρα πια. Ναι. Λοιπόν. Μπήκες δηλαδή λίγο σαν να ρίσκαρες. Δεν ρίσκαρα γιατί δεν είχα να χάσω και τίποτα. Καλά, ναι, όντως. Για μένα ότι βρέθηκε μια εταιρεία που ήταν με τη Μήνο τότε ήταν θέμου, ευχαριστώ να. Είμαστε καλά, μπας και γίνει τίποτε. Ναι. Λοιπόν, και βγάζω το πρώτο μου κομμάτι. Μετά από όλα, το πρόβλημα. Μες στο μυαλό μου έχω πρόβλημα. Άπατο. Και ξενέρωσες. Πιάνει ο Σταδάκης στο Στεφάν και λέει θα τον διώξω. Ναι. Λέει δεν γίνεται, λέει. Και λέει ο Στεφάν, τον τη βάρεσε, ρε. Και λέει όχι, θα ασχοληθώ εγώ με την πιτσίρικα. Με πιάνει ο Στεφάν. Μου λέει άλλα δωρε μαλακισμένο, ξέρω εγώ. Το κομμάτι, κατά τη γνώμη σου, άξιζε ή όχι? Άξιζε, ρε φίλε. Και τότε τι πήγε? Ό,τι γράφω αξίζει. Ρε φίλε, εγώ έχω ένα wave που είμαι μόνος μου πια σε αυτό το wave. Κατάλαβες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο. Να είσαι ένας εναντίον, όχι εναντίον, κατάλαβες. Και άλλοι να είναι διαφορετικοί. Οι okay. άλλοι να είναι το ίδιο και εσύ να είσαι διαφορετικός. Κατάλαβες. Είσαι το μαύρο πρόβατο που λέμε, ας πούμε. Μπράβο, στην Αγγέλη. Το ροζ. Γι' αυτό και τα χρώματα, έτσι. Είδες, σε τίμησα. Με πιάνει Στεφάνου, μου λέει θα βάψει μαλλί. Του λέω σε παλαβό του. Θα πάρει ροζ. Όντως. Αυτό δηλαδή ήταν μέσα του marketing. Ναι, ρε, όλα. Αν νόμιζε το έκανε σε. Όχι, αδερφέ, με πιάνει Στεφάνου ένα βράδυ, μου λέει πρέπει να. Πρέπει, μου λέει, να κλείσει τον κόσμο. Τύχει να βάψει το μαλλί. Θα βάψει το μαλλί, μου λέει, θα τη γράψουμε συμπόη. Όντως το πέ. Θα τη γράψουμε συμπόη και θα δεις μου λέει θα κάνουμε hit. Wow. Εγώ δεν είχα να χάσω τίποτα. Δεν το περίμενα να ήταν τόσο καλά σχεδιασμένο. Ναι, όλα, πλάνο. Ξέρεις, εγώ ήμουν στη φάση. Το χρώμα το ξανθό το αποφάσισε εσύ. Μου λέει βάψε τα μαλλιά σου, κάνε κάτι να σε θυμούνται. Okay. Εγώ επειδή δεν το έκανα ξανθό, το έκανα κίτρινο. Okay. Απλά πήγα τώρα τι είναι, ξανθό δεν είναι. Κίτρινο είναι, ρε φίλε, δεν μπορεί να το πει. Είναι okay. Το δεκαπάζ, ρε παιδί. Κάνουμε αυτό, μου λέει να τη γράψει συμπόη. Εγώ δεν άκουγα συμπόη. Ιδέα δεν είχα. Και βρίσκω έτσι τη φωνή λίγο με ό,τι δεν χάμια. Είχαμε τη χάσαμε, λέω το κάνουμε γι' αυτό. Είμαστε στα γυρίσματα του Cruel Summer την ημέρα που έβγαινε το κομμάτι. Το Cruel Summer ήταν Madclip και Στεφάν. Το είχα ακούσει. Λοιπόν, και βγαίνει το κομμάτι και κάνει τότε την πρώτη ώρα 15.000 views. Πάει τάσεις. Το Insta στείλε στα. Στείλε στα IG. Πάει τα. Στα καπάκια, ετοιμάζω το overdose. Μαζί με τον Στεφάν. Εντάξει, αυτό ήταν η μεγαλύτερη σου επιτυχία, νομίζω. Ναι. Όλη μέρα για το money. Και πηγαίναμε στο στούντιο, ρε φίλε, στο Destiny τότε. Και πάντα λέγαμε ποιο έχει κομμάτι να μπει. Εγώ πάντα δεν έλεγα, ρε παιδί μου. Πάντα έλεγα, άσα μπω τελευταίο. Πάω μια μέρα τέρμα καπλωμένο. Λέω μαλάκι, έχω χι. Α, μου, το έχει γράψει μόνο από πριν αυτό. Ναι, το είχαμε στήσει με τον Στεφάν με στην καραντίνα. Ναι. Και λέω μάγκε, έχω χι. Μα, μου, τι άσε μα, μαλάκα σπινάκο. Τώρα δεν έχει χίδια, αρχίδια για τον άλλο. Και έτσι όπω είμαστε, λέω, ωραία, αφήστε με ένα μπόλο. Μπαίνω, το πατάω, καβλών μόλι. Στα καπάκια χώνεται και ο Γκρέκο και μετά πήγε το κομμάτι και το κάναμε και έγινε ό,τι έγινε. Νούμερο 1 σε κάποια φάση. Νούμερο 1 σε κάποια φάση, full. Ακούγονταν πάρα πολύ. Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που είχα ακούσει από σένα. Ναι, περισσότεροι. Ναι. Και να σου πω την αλήθεια, μπορεί να ακουστεί λίγο κακό, αλλά στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το συμπόι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, okay. Δηλαδή ήμουνα σε ένα κλαμπ στο Λόχαν, το ακούω και λέω, μαλάκα, τι κομματάρα είναι αυτό. Μπαίνω στο YouTube απευθείας, δεν έβαλα Shazam. Μπαίνω και γράφω Sinboy Overdose και μου βγάζει λίγο pop και λέω, αυτό είναι. Το πατάω και λέω, έλα, ρε, λέω. Πολύ ωραίο. Και από τότε μου άρεσε πολύ η μουσική σου, φίλε. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι που είχα ακούσει. Να σε καλά. Οπότε μετά από αυτό πήρε λίγο τη βόλτα μόνο του, νομίζω. Ναι, μετά πήγε μόνο του, μετά βγάλαμε κι άλλα.
Άρα η φάση που είδες επιτυχία ήταν μετά το overdose. Ναι, το 2020. Πιο πριν δηλαδή ήταν λίγο, ήσουν πολύ αβέβαιος. Ήταν όλο στον αέρα, ρε φίλε. Ήταν όλο στον αέρα. Μετά από εκεί και πέρα η πορεία που ακολούθησε ήταν το ίδιο στυλ. Ναι, μετά έφυγα από το Madhouse. Μετά το overdose. Όχι μετά το overdose, μετά από λίγο καιρό. Okay. Βγάλαμε άλλα 5-6 κομμάτια και μετά έφυγα. Και ο λόγος που έφυγες? Δεν ήταν κάποιο συγκεκριμένο, απλά δεν ταιριάζα τόσο, ρε φίλε. Okay, γιατί ναι, τα παιδιά κάνουν πιο rap, κατάλαβες. Εγώ ναι, κάνω πιο pop. Επειδή ήμουν μόνο που έκανε pop εκεί μέσα, σε κάποια φάση μου λένε, ξέρεις τι, να βγάζεις από το κανάλι σου τραγούδια. Εγώ δεν ήθελα να βγάζω το κανάλι μου, ήθελα να βγάζω από εκεί πέρα. Άρα δεν δε σπάσαμε... τα συμφωνήσατε με λίγα λόγια. Δεν τα βρήκαμε, ρε παιδί μου, ναι, αλλά ναι, ουσιαστικά υπάρχει αγάπη. Αυτό. Okay, okay. Τα λέτε δηλαδή. Ναι, τα λέμε. Ναι, δεν υπάρχει με κανένα πρόβλημα. Ποιο είναι το κίνητρό σου για τη μουσική? Τι σε έκανε να θες τόσο πολύ να τα ακολουθήσεις? Εαυτός μου, ρε φίλε. Ενώ υπήρχε κάποιο motivation πίσω από αυτό? Ήθελες, ας πούμε, τη φήμη, τα λεφτά? Γιατί το ξεκίνησες? Για τον εαυτό μου το ξεκίνησα. Ξεκάθαρα για εμένα. Δεν με ενδιαφέρει τη φήμη, τα λεφτά. Οκ, δηλαδή για επιβεβαίωση, για να νιώσεις καλύτερα. Ενώ πώς, για ποιο λόγο ξεκίνησες να κάνεις μουσική? Ξεσπάω, ρε φίλε, στη μουσική εγώ. Δηλαδή μπορεί να χωρίσω και να θέλω να γράψω. Οκ. Άρα το είσαι και σαν χόμπι, δηλαδή. Άσχετα που τώρα πιάνει δουλειά, πάω για χόμπι εγώ το κάνω. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι που το αγαπάς. Ναι, άσχετα που έγινε δουλειά. Ακόμα σαν χόμπι το βλέπω. Okay. Και ας είναι δουλειά. Τώρα όμως που είναι δουλειά, νιώθεις ότι σε τρώει καθόλου, ότι σε κουράζει? Καθόλου, καθόλου, δεν με κουράζει. Okay. Ούτε είναι πιεστικό δηλαδή? Πιεστικό είναι, ρε φίλε, κάποιες φορές, αλλά κλάιν κιόλα. Δηλαδή ναι, πιέζεσαι λίγο. Το έχει συνηθίσει. Μετά όλα κομπλέ. Η ραπ είναι κάτι που το ήθελες από μικρός? Αφού στο σχολείο σκέψη με ρωτάγαν, όλοι λέγανε, εγώ θέλω να γίνω πιλότος, εγώ θέλω να γίνω. Δεν ήθελα να γίνει ράπερ, ξέρω εγώ να γίνω. Σε κάποια φάση ήθελα να γίνω, τι ήθελα να γίνω, γιατρός. Για πολύ λίγο διάστημα, ναι. Χειρούργος, λοιπόν. Γίνω γιατρό σε κάποια φάση. Ναι, ναι. Χειρούργο κιόλα. Θα μπορούσε. Γιατρό, ξέρω εγώ, από Βουλγαρία ή Ρουμανία, από εκεί που πηγαίνει εύκολα. Στροφή καριέρα. Αν ήσουν γιατρό, τι ειδικότητα θα έπαιρνε? Χειρούργο. Χειρούργο, όντω. Σ' αρέσουν τα μαχαίρια, δηλαδή. Πλαστικό, ε. Πλαστικό. Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να παραμορφώνω. Εγώ θέλω να τα φτιάχνω. Ξέρεις, να το ανοίγω. Να επισκευάζει. Να επισκευάζω. Σε τι πιστεύει ότι οφείλεται η επιτυχία σου? Στην τρέλα μου. Αυτό δηλαδή, ότι είσαι λίγο πιο ξεχωριστό. Στην τρέλα μου. Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι αλέκος, ρε φίλε. Και οι στίχοι σου από πού τους εμπνέες? Αρχικά τους γράφεις όλους μόνος σου ή είσαι και γκος? Μόνος, οκ. Τα πάντα. Από την πρωί. Όντως. Αυτή σε έκανε να κάνεις overdose. Ναι. Ήταν κακή επιρροή, ε. Ναι. Toxic. Όχι toxic, ρε φίλε. Έχω ζήσει και toxic σχέσεις. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, όλοι είχαμε ένα εφηβικό έρωτα. Άρα, shout out στην πρώην του Λιλπό που τον έκανε καλλιτέχνη. Να σε καλά, να σε καλά. Τα λέτε με την πρώην σου? Καθόλου. Μπλοκ από παντού. Δώσε ένα μήνυμα στην πρώην σου αυτή τη στιγμή. Άμα με βλέπεις, κοίτα με. Κοίτα με λίγο. Κοίτα τι έχεις χάσει. Θεωρείς ότι η μουσική που βγάζεις αντιπροσωπεύει το lifestyle που έχεις? 100% ρε φίλε. 100%. Ποιο είναι το αγαπημένο ναρκωτικό? Δεν πίνω. Α, οκ. Δεν πίνω. Οπότε το overdose. Το overdose, ρε φίλε, overdose εγώ έπαθα από ποτό. Α, οκ. Είσαι μπεκρής δηλαδή? Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι αλκοολικός. Α, τυχαίνει ένα βράδυ. Πώς τυχαίνει και εσύ να έχεις πιει και να ξυπνήσει? Να κομμάτια εκεί στον καναπέ να ξερνάς, να σπουτάνας, να κουμπώνεις ζάνια να κοιμηθείς. Τέτοιο πράγμα έπαθα. Οκ, οκ. Από τα τραγούδια που έχεις βγάλει, ποιο είναι το αγαπημένο σου? Το νύχτα. Το νύχτα. Φίλε, με πιάνεις αδιάβαστο, δεν το ξέρω. Ναι, δεν έχει πάει. Αυτό τι διαφορετικό έχει? Είναι ένα κομμάτι, π.χ. λέει, γραφώ ποιο πάνε τελευταία. Αδειονέα μπουκάλι ουίσκι που μου κράτησε παρέα. Είμαι ο ίδιο, έχω αλλάξει, τη αρέσω, είμαι εντάξει. Όλα είναι για το φαίνεσαι. Μάθω το flow πάει. Ναι, ή όλα είναι τυχαία. Θυμίζει λίγο Lex νομίζω. Ναι. Δεν έχω μάθει να ακολουθώ στο κοινό. Πισωγύριζα το χρόνο. Πρωτοτράκτα ήταν αυτό. Όλοι έχουν κάνει λάθη, όπω έκανα και εγώ. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Lex? Άμα σου πω ότι δεν έχω κάτι να ακούσω σοβαρά Lex. Ο τύπο γαμάει. Μπαμπά όλων. Δεν το συζητάω. Απλά εγώ δεν ακούω τέτοια μουσική. Δεν το στείλ σου, ναι. Ναι. Ναι, ούτε εγώ πολύ ακούω. Αλλά ρε φίλε, όταν ο άλλο γεμίζει στάδια, ρε μαλάκα χωρίς ναι, πρόμο, δηλαδή τι να πει για τον άνθρωπο. Τι να πει, τι να πει. Αυτό. Μπράβο του, ρε φίλε. Ξεκάθαρα. Θα έκανε συνεργασία μαζί του? Εγώ θα έκανα. Αυτό δεν θα έκανα. Να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, δεν ταιριάζουμε να κάνουμε. Ναι, εντάξει, δηλαδή δηλαδή αυτό τα λέει για την πλατεία ή για τα κοινωνικά. Τι λέω, δεν ξέρω καν τι γράφει. Κοινωνικά, έτσι. Νομίζω κυρίως για τον πιο απλό κόσμο, ρε φίλε. Δεν φλεξάρει, δεν κάνει. Λέει για την κοινωνία, νομίζω. Ξέρω εγώ, θα έπαινε έτσι. Μπας down, ναι, οπότε δεν θα ταιριάζαμε καθόλου. Καθόλου, όντως. Θα άλλαζε κάτι στη τραπ βιομηχανία τη Ελλάδα? Είσαι ικανοποιημένος? Είμαι φουλ ικανοποιημένος. Okay. Όλα τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ. Δουλειά υπάρχει. Υπάρχει κάτι που σε χαλάει? Όχι ιδιαίτερα. Οπότε είσαι κομπλέ στη φάση? Όχι, απλά τους γράφω όλους στα αρχίδια μου. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν ασχολούμαι τώρα okay, με το τι κάνει ο καθένας. Μπα να κάνω ό,τι θέλουν. Απλά εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί αυτό πάει, ρε παιδί μου, καλά. Και πολλοί το έχουν παρεξηγήσει. Έτσι, δηλαδή τα media, οι τηλεοράσεις από εδώ από εκεί, όλοι λένε οι τράπερς, να το λέω και αυτή είναι χειρότερη, ρε μάλλον. Ό,τι και να πούνε όμως δεν πέφτει τράπ, φίλε. Δεν πάνε να πούνε. Οι μισοί στις τηλεοράσεις είναι βιαστές, κοκκάκιδες, ό,τι θες. Και τα βάζουν τώρα με τον πιτσιρικά που βγήκε από την γειτονιά του ή όπου βγήκε και έχει το σταυρό του και λέει τα δικά του. Και στην τελική, ρε φίλε, δεν σε αναγκάζει κάτι να πατήσει το πλέον να τα ακούσει. Ναι, όντως. Δεν είμαστε όλη μέρα μέσα στη τηλεόραση και παίζει Lil Pop, Thugs Life με το ένα το άλλο. Από τώρα που πες τηλεόραση,
ερώτηση. Έχεις μπει καθόλου στα κανάλια σου να παίζεις και αυτά? Ρε φίλε, ναι, παίζω στο Mad TV, ξέρω εγώ πότε. Okay. Μαζί με τη Στικούδη είχαμε βγει μια φορά στο My Style Rocks. Α, και πήγε το στυλ σου. Όχι, όχι. Πήγα... Τώρα δεν είναι αυτό το My Style Rocks που έχει βγει αυτή. Που λέει είμαι από Μαϊάμι. Ναι, 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 μισή από Μαϊάμι, μισή. Έξι μήνες Μαϊάμι. Μισή από το σκραπάρι. Τον τεράτη. Που λες. Και μας είχαν καλέσει εκεί πέρα σε ένα τελικό να τραγουδήσω. Πήγα, τραγούδησα. Δεν μ' άρεσε καθόλου η εμπειρία με τηλεόραση. Ναι. Ναι, καθόλου. Δεν, ναι, 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 ναι. Okay. Είναι όλοι πολύ δίθεν, ρε φίλε, και πολύ ψωνισμένοι. Με μάλακα, μέχρι και ο κάμεραμάν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από σένα. Όντω. Ναι, ρε, μα πήγα, τσακώθηκα, του πέταγα τα μπουφάν στο κεφάλι. Δεν σου κάνω πλάκα. Okay. Με τρελάνανε, ρε. Δεν κάνουν οι τύποι στην τηλεόραση. Δεν κάνουν. Δεν κάνουν. Εγώ ήμουνα στο ΜΑΤ παλιά, ρε. Έκανα κάτι εκπομπή. Στο ΜΑΤ καλά είναι. Σαν καλεσμένο είσαι μια χαρά. Αλλά εκεί που πήγα εγώ και τραγούδησα με τη Στικούδη, ξέρω. Τι να πω, ρε, μα. Ποιο είναι ο αγαπημένο σου τράπερ στην Ελλάδα? Ράπερ, όπως θες. Ματκλιπ. Ματκλιπ. Ναι. Okay. Δεν θα τον περάσει ποτέ κανείς. Εν ζωή. Ματκλιπ, για πάλι. Δεν έχεις κάποιον άλλον. Που να εκτιμάς, ας πούμε, αρκετά τη δουλειά του. Που να εκτιμάς αρκετά τη δουλειά του. Το Thug Slime. Το Thug Slime, οκ. Okay. Το Light, το Stefan. Ποιος... Α, και τον FY, ας πούμε. FY είναι και πολύ φιλός. Με λίγα λόγια, όμως, έχεις κάνει συνεργασία από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι. Με το λέει δεν έχω κάνει συνεργασία. Αυτό. Από εξωτερικό ακούς κάποιον ράπερ. Κι αν ναι, ποιος είναι αγαπημένος. Ρε φίλε, 6ix9ine ακούω. 6ix9ine, οκ. Bad Bunny ακούω. Τώρα βγάζει πια ο 6ix9ine τραγούδια. Βγάζει, πώς θα βγάζει. Okay. Θα βγάλει. Βέβαια. Το 18 είχε κάνει πάρα πολύ hype. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, ο τύπος είναι πολύ μπροστά από όλους, να ξέρεις. Αυτός ήταν ένα χρόνο φυλακή. Ναι. Βγήκε, εντάξει. Έδωσε εκεί το σπίτι του και βγήκε. Από καλλιτέχνες στην Ελλάδα, rappers. Ναι. Με ποιον θα ήθελες να κάνεις συνεργασία που δεν έχεις κάνει ακόμα? Με το Light, ας πούμε. Θα ήθελα να κάνω. Μ' αρέσει full το στυλ του. Έτσι όλο αυτό που κάνει. Αλλά με τους υπόλοιπους όσους ήθελα να κάνω κάποια συνεργασία. Τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν θα ήθελες με κάποιον από τα μεγάλα ονόματα, ξέρω εγώ, Sneak, Tokel, ξέρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το κυνηγάω. Πρόβλημα. Αλλά άμα τύχει, δεν θα πεις όχι. Μπορεί να πω και όχι, ρε φίλε. Okay. Ανάλογα το project. Και τι πάει να πει πάλι σε μεγαλύτερο. Εντάξει, θα σε βοηθήσει θεωρητικά. Να με βοηθήσει ως τι, ρε φίλε. Και στις προβολές και στο respect του κόσμου, νομίζω, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θες να το πας δηλαδή με τον τρόπο σου. Ρε φίλε, εγώ είμαι μια κατηγορία μόνος μου. Θα έκανε συνεργασία με το Simboy όμως. Ναι, με αυτόν θα έκανα. Okay. Υπό άλλες συνθήκες. Δηλαδή. Άμα ήταν στο Vibe 2019, τώρα δεν ξέρω αν θα έκανα. Θεωρείς έχει αλλάξει το στυλ του. Το έχει αλλάξει πολύ το στυλ του, ρε φίλε. Ποια είναι η γνώμη σου γενικά για το Simboy? Ήταν επιρροή για σένα ή όχι? Επιρροή. Μην κοιτάς τις μαλακίες που κάναμε παλιά και βγαίναμε Simboy και τέτοια. Επιρροή, εντάξει, ως ένα σημείο ναι. Πολλοί νομίζω λέγανε ότι έχει πάρει το στυλ του. Ναι, οπότε ναι, θεωρητικά είσαι επηρεαστή από αυτόν. Το πήρα κανονικά. Εγώ δεν κρύβομαι στο δάτι. Το κάνω. Αυτό. Άρα φαντάζομαι έχει καλή γνώμη. Αλλά εγώ το έκανα για business, ρε φίλε. Ναι. Άρα έχει καλή γνώμη όμως εκείνον. Βέβαια έχω καλή γνώμη, ρε φίλε. Τα έχουμε πει 5-6 φορές που έχουμε αράξει. Ναι, ναι, ναι. Γαμάει το παλικάρι, πολύ πλάκα. Πέρα από ραπ, τι άλλη μουσική ακούς? Κλαρίνα. Κλαρίνα. Ακυβαίνει το καράβι. Η αγάπη μας. Να βαγίσαμε κι οι δυο μας. Απ' τα λάθη μας. Δεν πιστέψαμε ποτέ. Στην αγάπη μας. Γάμισε τα. Ωραία, φτιαχτήκαμε. Κωστάκη Αφέτης, να ξέρεις, οικογενειακός φίλος. Ναι. Ναι, 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 πάω εκεί στα μπουζού. Θα κάνετε τραγούδι μαζί? Φίλε, θα έκανα μαζί. Δηλαδή θα έβγαινα με ένα κλαρίνο έτσι και θα έπαιρνα πουλα κατρέλα, να ξέρεις. 100%. Okay. Άρα θα έκανε συνεργασία με Λαϊκό. Σίγουρα. Έχεις σκεφτεί να το γυρίσεις ποτέ στο Λαϊκό? Το όνειρό μου είναι να πω μέσα στα μπουζούκια. Αλήθεια. Έχω θέμα, θέλω να μου πετάνε λουλούδια. Πες με μαλάκα στα live να φέρουν λουλούδια. Θέλω να μπω μέσα στα μπουζούκια. Okay. Και σου παρακαλάω τη Λία από την Panic, είναι που μιλάει για μας, να με βάλει μέσα στα μπουζούκια. Την παρακαλάω, bro. Θες να μπεις ως... Πες να έχω μήνυμα. Ως ράπερ ή ως λαϊκός θες να μπεις? Δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να πετάνε λουλούδια, ρε φίλε. Δεν μου το πες να σου φέρω μαγαρίφαλα. Θέλω να τα τρώω όλα, να τρώω τα καφάσια μέσα στο κεφάλι. Να είναι ωραία, ρίξτε. Άρα σ' αρέσει η φάση απλά για τα λεφτά? Γιατί από όσο ξέρω πληρώνει αρκετά καλά το μπουζούκι. Ρε φίλε, και τα λεφτά ωραία είναι. Αλλά σου λέω όταν σου πετάνε το γαριφαλάκι, τάω έτσι, μπαμ και το αρπάζει. Το κάνεις εκεί, το γυρνάς πίσω, κλείσεις γαματάκι. Οπα, ήρθε το κοράσιο μετά. Με ποιον λαϊκό καλλιτέχνη θα ήθελες να κάνεις συνεργασία? Με τους Αφέτη. Είναι εύκολο να γίνει κάποιος τράπερ? Όχι. Θέλει αρχίδια, ρε φίλε. Πρέπει να έχεις τρέλα, ρε φίλε, μέσα σου. Πρέπει να έχεις καρδιά, πρέπει να έχεις ψυχή, κατάλαβες. Δηλαδή, πρέπει να μην σε νοιάζει τίποτε, ρε. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Το πιο δύσκολο κομμάτι, ποιο πιστεύεις ότι είναι, φίλε, η παραγωγή ή το να βγαίνεις έξω να τραγουδάς μπροστά σε κοινό? Να μας αρέσει, δεν είναι δύσκολο. Εσύ δηλαδή πού βρήκες τη μεγαλύτερη δυσκολία? Τι βρήκα. Εγώ μπορώ να γίνω τράπερ. Βάλε αυτό. Σλετ. Πώς με κόβεις? Για λαϊκός πιο πολύ, ε. Άμα βγάλεις αυτό, έτσι μπορείς να γίνεις. Νεόπλουτος. Νεόπλουτος. Λες να είναι το stage name μου αυτό, νεόπλουτος. Νεόπλουτος, bro. Έχει πει ο Επιθέο ότι θα με βοηθήσει να βγάλω trap κομμάτι. Ξέρεις, γιατί καβλάντα για το YouTube. Οκ, okay, ωραία. Αυτό. Θα στο στείλω να μου πεις και στη γνώμη σου, να μου πεις και εσύ. Τώρα με τα καλιά νιώθεις καθόλου τράπερ? Όχι. Αλλά βλέπω καλύτερα, φίλοι, γιατί το φως με τυφλώνει, ναι, να σου πω την αλήθεια. Και εμένα. Τι θέλω να πω, θα γράψω trap τραγούδι. Θα σου στείλω. Θύμισε μου όταν τελειώσουμε το βίντεο να σου δείξω τους στίχους που γράψεις μέχρι στιγμής.
Πες μου λίγο για τη διαδικασία της παραγωγής, ρε φίλε. Πώς φτιάχνετε ένα κομμάτι? Ξεκινάς την αρχή, τραγουδάς στον αέρα. Οκ. Okay. Χωρίς τον beat από πίσω. Χωρίς. Τους στίχους τους έχεις γράψει από πριν? Όχι, εκείνη την ώρα. Ποιο θα ξυλάει με αυτό, μου λέει, για το πάει. Ναι, οι περισσότεροι έτσι δουλεύουμε. Παίζω παραγωγός στη λούπα, το φτιάχνουμε, πατάω, αλλάζουμε, κάνουμε, ράνουμε από εδώ, από εκεί και. Τα beat τα αγοράζεται ή τα φτιάχνει ο παραγωγός? Εγώ δουλεύω με τον παραγωγό μου συνήθως, στον Τακίνιο. Άρα τα φτιάχνει όλα αυτός. Έχει στάνταρ παραγωγό ή κάθε φορά πας άλλο? Έχω. Okay. Τα εκείνο σου. Okay. Και τα γεννάς όλα μαζί του? Τα περισσότερα, ναι. Πόσο χρόνο είναι σου παίρνει να ολοκληρώσει ένα κομμάτι? Μπορεί και 20 λεπτά, μπορεί και ένα μήνα, ξέρω εγώ. Το Overdose που ήταν η μεγαλύτερη σου επιτυχία, πόσο σου πήρε? 5 λεπτά. Έλα τώρα. 5 λεπτά, 5 λεπτά, 5 λεπτά, 5 λεπτά, όπως το λέω. Ένα το τραγούδι είναι 3 λεπτά, δηλαδή το μια φορά. Μια φορά πάτησα το ρεφρέν και το κουπλέ. Ένα take είναι. Δεν υπήρχε δεύτερο. Όντως. Ναι, μια φορά ήταν. Τα είχες γράψει από πριν? Ναι, αυτά ναι. Εντάξει, άρα μαζί με το να τα γράψει σου είχε πάρει, ξέρω, κάποιες μέρες φαντάζομαι, για να το ολοκληρώσει. Αρχίδια. Okay. Το Overdose ξεκίνησε σπίτι του Sugar Boy. Αλήθεια. Ναι. Είδα ότι θα βγάλετε και κομμάτι με το Sugar Boy. Ναι. Αυτό είχε σταματήσει. Γιατί θυμάμαι από όταν ήμουν εγώ γυμνάσιο τραγουδούσε. Είχε σταματήσει. Το λάθος κοπελιά. Ναι. Θυμάμαι. Φώτα κλειστά. Μεγαλώσαμε με αυτό. Πόσο χρόνο είναι αυτό, φίλε? Να μα πω, δεν ξέρω. Γιατί για να ήταν από τότε πρέπει να είναι μεγάλο. Αλλά δεν του φαίνεται. Δεν θα είναι τώρα 24-25. Παραπάνω, ρε μπρο. Λε. 24 είμαι εγώ. Όταν ήμουν εγώ γυμνάσιο, τον άκουγα. Το βίντεο κλειπ, πώ είναι η διαδικασία? Δηλαδή, παίρνει κάποιο σκηνοθέτη, το σκηνοθέτη εσύ? Ανάλογα, το κάθε κλειπ. Στο πράσινο, π.χ. το σκηνοθέτη ήμουν εγώ. Είχε περάσει ωραία σε αυτό. Full. Πόσο κοστίζει ένα βίντεο κλειπ? Ανάλογα. Κατάλαβα, αλλά πες μου, είναι όλα ανάλογα σε αυτή τη φάση. Ναι, ναι. Δηλαδή, μπορεί να κάνει ένα βίντεο κλειπ με 4 μπορεί να κάνει και με 5.000. Εγώ το πιο πολύ από εδώ είναι 9. Και αυτό το 9, α πούμε, άγγιζε κάτι παραπάνω από τα υπόλοιπα. Είναι και λίγο πώ θα κάτσει. Και πώ θα κάτσει. Okay. Δηλαδή στο Chinchan Chon με τον Ευγά έδωσα 7,5-8. Οκ, okay, πήγε ακριβά. Πήγε. Και στο Overdose 800 ευρώ. Άρα δεν νομίζω ότι έχει και πολύ σημασία δηλαδή πόσα θα ρίξει. Όχι. Το κάνει πιο πολύ γιατί κάβλα σου. Ναι, το μουστάρι. Ναι. Σε ποιο βίντεο κλειπ έχει περάσει πιο ωραία από όλα? Στο πράσινο. Στο πράσινο. Γιατί? Yeah. Αυτό δεν μου είπε και ο Thug Slime. Στο πράσινο δεν μου είπε. Ή όχι. Γιατί τον είχα ρωτήσει αυτόν την ίδια ερώτηση και νομίζω μου είπε το πράσινο, ρε φίλε. Όντω περάσαμε όλοι κέφι. Πάρτι, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι, πολύ ωραίο vibe. Άρα, αν το λένε δύο άτομα, μάλλον ήταν όντως ωραίο. Ήτανε, τρέλα, ρε, αυτό το βίντεο κλιπ. Οκ. Σου έχει τύχει ποτέ να δυσκολευτείς πολύ σε κάποιο βίντεο κλιπ? Να πεις, ότι ναι, μου βγάλει την ψυχή. Στο Insta. Ναι. Στο IG. Στείλω στο IG. Γιατί? Γιατί, ρε φίλε, η τώρα Στεφάνω την ώρα και μου έλεγε κάτω έτσι, κάτω αλλιώς. Από εδώ, από εκεί. Είχε σκάσει και ο Mad Clip. Πρώτη φορά έχει έρθει ο Mad Clip σε γύρισμα μου και είχαν χωθεί, φίλε. Γάμισέτα, ρε φίλε, τώρα έχει έρθει ο Mad Clip στο γύρισμα και εγώ ήμουν σε φάση. Με το Mad Clip ποια ήταν η σχέση σου? Δεν τα λέγαμε, ρε φίλε. Okay. Όποτε ήταν εδώ σε φαν και αράζαμε έτσι, θα τα λέγαμε. Δεν κάνετε παρέα? Όχι, δεν κάνουμε παρέα προφανώς. Γιατί okay. Αυτό είναι μεγαλύτερο, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, ναι. Εγώ. Το ότι ήσουν 19 χρονών, ξέρω εγώ. Ναι, δηλαδή τι να μου λέει ο άνθρωπος. Απίστευτος. Δηλαδή, εγώ λίγο που τον έζησα, πολύ γέλιο, ρε φίλε. Ναι. Okay. Και εγώ ένα δεκάλεπτο τον είχα γνωρίσει, ρε φίλε. Τον είχα βάλει σε ένα βιντεάκι, δεν περίμενα καν ότι θα μπει. Πολύ θετικός. Ναι, ναι, full. Πολύ καβλάτα, ναι. Στα live, ρε φίλε, που κάνεις και στα tour γενικά, πώς είναι το πρόγραμμά σου? Δηλαδή, μπορεί να γεμίζεις και το μήνα ή μπορεί να πας μόνο σου κου, πώς είναι συνήθως? Συνήθως έχω γύρω στα 10 live στο μήνα. Οκ. 10 με 12. Και είναι σε διαφορετική περιοχή κάθε φορά. Ναι. Αυτά τα κανονίζεις εσύ ή έχεις κάποιον booker? Εγώ. Α, εσύ. Εγώ ή αλλιώς κάποιους ανθρώπους που έχω πίσω μου που δουλεύουν για αυτό το πράγμα. Και να κλείσει κάποιος live μαζί σου επικοινωνία, ας πούμε, πώς στο Instagram? Είμαι εμένα, είμαι τον DJ Στέφαν. Δηλαδή σου στέλνει το μαγαζί, το και το θέλω αυτή τη μέρα, μπορείς. Ναι. Απολαμβάνεις τη διαδικασία το live. Full. Έχει τύχει να βαριέσαι να πας κάπου να κάνεις live? Έχει τύχει, ναι. Γιατί? Ήταν μακριά ή τι ήταν το πρόβλημα? Την εποχή με το Overdose έτυχε. Δηλαδή με έπαιρνε πηγαίναμε κάθε μέρα σε άλλη πόλη, ρε φίλε. Κάθε μέρα σε άλλη πόλη. Έχει σε κάποια φάση ήθελα να κάτσω λίγο σπίτι μου. Θυμάμαι ένα περιστατικό. Είχαμε ένα live στην Εύβοια. Είχαμε γυρίσει από Αντίπαρο και έπρεπε να κοιμηθώ 3 ώρες και να πάω Εύβοια. Και πάει, ξέρω εγώ, με αφήνει σπίτι μου στη μάνα μου. Λέω θα κοιμηθώ. Κλείνω τηλέφωνο εγώ και λέω δεν θα πάω. Αλλά ο Κώστας είχε το τηλέφωνο της μάνας μου. Και πήρε τηλέφωνο τη μάνα μου, ξέρω εγώ. Και ήρθε στο σπίτι μου, ξέρω εγώ, με ξύπνησε, είπε μέσα στο δωμάτιο μου. Ανοίγω τα μάτια και βλέπω τον υποκτήρα μου. Σήκω, πρέπει να φύγουμε, πάμε στην Εύβοια, τι κάνεις, ξέρω εγώ. Ποια ήταν η σχέση με τον Νίπο? Απίστευτη. Δεν είναι, μια τρέλα. Μια τρέλα. Τώρα τα λέτε πια. Τα λέω εγώ ακόμα, ναι. Γιατί εγώ έχει χαθεί πολύ από τον Νίπο. Εγώ τον έχω σαν πατέρα μου, ρε φίλε. Μόνο Στεφάν με έχει βοηθήσει έτσι όπως με βοήθησε ο Νίπο. Ο Νίπο τι φάση περνάει, ρε φίλε? Τι τα έχει παρατήσει? Είναι τρελός, ρε. Σήμερα σου λέει αυτό εδώ είναι άσπρο, αύριο θα σου πει είναι κίτρινο. Γιατί είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, ρε φίλε. Ναι, δεν μπορεί να βασιστεί τα λεγόμενα του Ποχθόνιου, σίγουρα. Okay. Αλλά βοηθά όλο τον κόσμο. Είναι στο δικό του κόσμο δηλαδή. Ναι. Full. Τώρα πριν λίγο είχε να μου στείλει 5 μήνες μήνυμα, μου στείλει να γράψω ένα κομμάτι. Τρελός. Θα ξαναμπεί στη φάση, δεν γνωρίζεις? Δεν ξέρω. Μακάρι, ρε φίλε. Εγώ γούσταρα πολύ. Ναι, κι εγώ. Γούσταρα γιατί είναι ύπο, ρε φίλε. Είναι μια κατηγορία μόνο. Δηλαδή έχω ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο σε tour πράγματα. Έχουν πάει Αντίπαρο με τον ύπο. Έχει ξεκινήσει. Έχει τραγουδούσει και εσύ και αυτό ή μόνο εσύ? Και δύο. Και είναι μια φάση το πρωί, αυτό δεν έχει ξεχάσει να πάρει τα λεφτά για κάποιο λόγο.
Από το μαγαζί. Ναι, 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 από το μαγαζί. Ρε, είπε πού είναι τα λεφτά. Αγί, μου λέει, τα ξέχασα. Πάει στον άνθρωπο, γιατί είχε και το ξενοδοχείο του, κουπανάει τις πόρτες. Πα, μπου, ξύπνα τα λεφτά. Πα, μπου. Λέω, τι είπε, τα λεφτά, πρέπει να φύγω το καράβι. Μας πηγαίνουν στο λιμάνι και μπαίνουμε σε αυτά και τα μικρά καραβάκια. Και ξεχνάει ο τύπος μία τσάντα με 15.000 ευρώ μέσα στο αμάξι αυτού. Άρα τα πήρε τα λεφτά, αλλά μετά δεν τα πήρε πάλι. Δεν πήραμε 15.000 ευρώ. Ήταν μαζεμένα που, γιατί είχαμε κάνει 8 live, ξέρω εγώ, και είχαμε μαζέψει 15.000 ευρώ. Κάποια ήταν δικά μου, κάποια ήταν υποχθόνιο. Και τα είχαμε όλα μαζί για να τα μοιράσουμε όταν φτάσουμε στην Αθήνα. Και ο τύπος ξεχνάει την τσάντα. Και είμαστε στο καραβάκι που πήγαινε από αντίπαρο πάρω. Χαλαρά, μαλάκα, του λέω τι κάναμε εκτό από αυτά μου λέει. Του κάνω τα λεφτά, τα πειράζει. Ναι, είσαι καλά, του κάνω τσάντα. Συνειδητοποιεί ότι η τσάντα είναι στο αμάξι αυτού και πάει στον καπετάνιο και γύρισε όλο το καράβι πίσω. Και είχε κι άλλο μέσα. Μπρο, τίγκα ήταν. Αύγουστο μήνα. Και γύρισε. Γύρισε όλο το καραβάκι πίσω. Από την πάρω στην αντίπαρο το γύρισε πίσω. Πίσω, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Γύρνα για το καράβι πίσω. Είχε πάει, έβριζε τον καπετάνιο. Γύρισε το καράβι, δηλαδή τρελό! Και τα πήρατε και φύγατε μετά. Τα φύγαμε. Ακραίο, τα ξέχασε δύο φορές δηλαδή. Ναι, 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 στον κόσμο. Okay. Άλλη μια φορά, έχω πάει στα Γρεβενά με τον Υποκτόνιο και του λέω, αδερφέ, το ξενοδοχείο που το έχει κλείσει. Α, ξέρω εγώ. Εμένα ρε μαλάκα, έχω κάνει το ζατούρ. Κάνω μαλάκα, του λέω, έχει κάνει μαλακιά, του λένε μακριά. Είσαι μαλάκα, ρε. Εν τω μεταξύ, το live που είχαμε δεν ήταν στην πόλη στα Γρεβενά. Okay. Ήταν λίγο πιο έξω, ήταν σε ένα χωριό κάπου στη Δεσκάτη. Μάζεψε κόσμο, κύριε φίλε. Ναι, full. Και ο τύπο κλείνει Σιλάρισα. Και με τι πήγατε και παροπλάνο, ρε μαλάκα. Φτάνω στο ξενοδοχείο. Λέω, ρε, είπα εδώ μας Λάρισα. Άρε μαλάκα μου λέει. Ένα μια ώρα μου λέει. Ναι. Το κάνω, μπρο, δεν είναι μια ώρα. Ξέρω, μαλάκα μου λέει, θα μου πεις εσύ εμένα τώρα, έχω κάνει τις αλάβεις. Αλλά ρε, μπρο, το λέω, εντάξει, λέω, ξέρεις. Είναι 12 η ώρα. Μου λέει, περίμενε λίγο. Είπα, δεν θα προλάβουμε, θα φτάσουμε 3-4 στο μαγαζί. Φεύγουμε να ξεκινήσουμε. Αμάξι, πήγατε. Ναι, μου κάνει πάρα το μαγαζό, τώρα θα αργήσουμε. Μαλάκα και φτάνουμε 3 η ώρα. Συνήθω τι ώρα βγαίνετε στα live. Υποτίθεται 2. Αυτό επειδή ήταν χωριό, μία η ώρα ξέρω εγώ πρέπει να ήμασταν εκεί. Και άμα παίρνουν τηλέφωνα, πού είστε, πού είστε, πού είστε, πού είστε, έρχομαι, έρχομαι. Πού είσαι, έρχομαι. Έφτασα 3 η ώρα, μάλλον. Βγήκε καλό τουλάχιστον. Εντάξει, καλά. Για την ώρα του live ήθελα να ρωτήσω λίγο. Ναι. Σκάτε πάντα αργά, δεν πάτε πιο πριν στο μαγαζί. Ανάλογα, τι θέλω μαγαζό τώρα, φίλε. Δεν κάθεστε πιο μιλάμε. Απλά πάτε και τραγουδάτε κατευθείαν και φεύγετε. Δεν είναι όχι, εγώ πάτε πίνω ποτά. Α, οκ. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Να πίνω ποτά. Να αλλάζω έτσι, να πίνω ποτά. Κουστάρω, να είμαι κοντά με τον κόσμο που έρχεται για μένα, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Να βγάζει φωτογραφίε και τέτοια, δεν ξέρω. Ναι, full. Ασχολείσαι, βγάζει. Ναι, ναι, όποιο έρχεται πάντα. Okay. Ναι. Εντάξει, μου έχει πει ήδη ακραία πράγματα σε live, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το έχω και πει... πιο ακραία. Ναι, ποιο είναι το πιο ακραίο που σου έχει συμβεί σε live. Έχουμε φτάσει εκείνη μέρα με τα Γρεβενά. Αυτή η εβδομάδα ήταν, παιδιά, είχα ζήσει ό,τι να είναι με τον Ήπο. Έχω πάει και έτσι όπω είμαστε, αυτό έχει τσακωθεί με μια γκόμενα του κάτι είχε κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω και το είχε πάρει ένα παντελόνι. Και έτσι όπω είναι, μου λέει αδερφέ. Θα κάψω το παντελόνι. Έχουμε πιει κάτι μεταξά. Έχω γίνει εγώ ήδη κομμάτια 2 η ώρα το μεσημέρι που είχαμε φτάσει εκεί πέρα. Και ξέρεις γιατί ήταν και τρελός αυτός. Σηκώνονταν 2 η ώρα το πρωί να φύγουμε. Τρέλα, 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 τρέλα. Και πάμε σε μια εξέδρα στη θάλασσα, λιμάνι. Πώς λέγεται αυτό, ρε φίλε. Μαρίνα, κάτι. Σε μια μαρίνα, μόλις. Μπράβο. Και είναι φουρ στον κόσμο. Μας ξέραν όλοι. Ναι, ναι. Και βλέπεις τον Υποκτόνιο. Έχει πάρει το μεταξά και ξεκινάει και ψέλνει. Και ρίχνει το μεταξά πάνω. Και λέει, α, μωρή πουτάνα. Και το ανάβει και το καίει. Και πήρε φωτιά. Και βγαίνει το μπουξεράκι. Αλήθεια, λέει. Βγαίνει το μπουξεράκι. Τι είχατε πάρει, ρε μαλάκα. Τίποτα, αδερφέ. Τίποτα, τίποτα. Έτσι ήμασταν. Άλλη μια φορά, πάλι με τον Ήπο. Όλα τα έχω ζήσει με τον Ήπο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ένα πρωί είχαμε πάμε κάπου να ξέρω για live. Και έτσι όπω είμαστε, το κάνω, έχει κλείσει τίρια για το καράβι. Άρε μαλάκα μου λέει, ναι, έχω κλείσει εγώ, ρε μαλάκα, ξέρω εγώ, τα έχω φτιάξει όλα, είσαι καλά. Μου λέει, μην κοιμηθεί. Το ίδιο βράδυ είχα live στο Dirty Blonde και έπρεπε μετά να φύγω να πάω το πρωί να φύγω με τον υποχθόνη. Να πάω σπίτι του, να κοιμηθώ εκεί και καλά για να φύγω. Μου λέει, μην ξενυχτεί, μην κάνει μοιράρι, σαν παπάζ με το ταξί, έχει live εγώ πριμέρα. Γυρνώ 6 ώρα, έτσι πω είμαι, μου λέει, φεύγουμε. Έχει κλείσει τίρια. Ναι, 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 ναι. Πάμε έξω από την Blue Star. Ξέρει έτσι πω μπαίνει στο λιμάνι, δεν έχει αριστερά, ξέρω εγώ, να βγάλει κάποια στήρια για να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Λέει, είναι γεμάτο το καράβι. Και τι κάνει ο άρρωστο. Τσακώνεται εκεί κανένα τέταρτο και μου κάνει θα φύγουμε 3 ώρα. Εντάξει, λέω πάμε να κοιμηθούμε. Πάμε, μου λέει να αγοράσουμε πράγματα να κάνουμε home studio. Εκείνη την ώρα που είσαι στον Πειραιά. Ναι. Παίρνει κάτι πράγματα. Και τα πήρατε μαζί στο νησί αυτά. Δεν κατάλαβα, θα σου εξηγήσω. Πάμε σπίτι του Κλειφάδα, μου λέει βάλε με να γράψω. Πότε εκεί μετά 5 λεπτά υποκτονία. Κοιμότανε. Πήγε ο άνθρωπος, έδωσε 3 χιλιάρικα, πήρε πράγματα, έβαλε να πάμε από Ραφίνα και στο τέλος χάσαμε και το καράβι στη Ραφίνα και φύγαμε μετά από Πειραιά. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ακραίο. Ναι, ναι, ό,τι να είναι. Οργάνωση δηλαδή μηδέν. Μηδέν. Πάμε τώρα λίγο στις πιο προσωπικές ερωτήσεις. Εδώ είναι το ζουμάκι, έχουμε να μάθουμε πολλά για το Lil Pop. Αρχικά πες μας αν είσαι σε σχέση ή αν είσαι ελεύθερος. Πρόσεξε τι θα πεις, ακούνε. Εντάξει, ρε φίλε, ναι, είμαι σε σχέση. Μονογαμική. Ναι. Okay, πόσο καιρό είσαι με την κοπέλα σου. Καλά. Για φέρε λίγο την παντοφλά. Σε περιμένει μετά. Τι κοιτάς σε μια γυναίκα, ρε φίλε. Τα μάτια. Επειδή είναι η πόρτα της ψυχής. Δεν ξέρω, θέλω να είναι μπλε τα μάτια. Α, ναι. Θέλω να είναι μπλε. Θέλω να επειδή έχει και εσύ γαλάζια, θες να βγει το παιδί έτσι. Καλά, τι παιδί είναι. Μάτσι, μάτσι. Τελώς. Πέρα από τα μάτια, κοιτάς κάτι άλλο εμφανισιακά. Θέλω να είναι κοντή, υψηλή, ανάλογα τα κέφια. Γενικά πρέπει να είναι λίγο πιο τσαμπουκάς από μένα. Θέλω να είναι τσαμπουκάς. Και από χαρακτήρα. Θέλω να ακούει. Να σου αφέντη, α πούμε. Δεν θέλω να είμαι αφέντη. Είναι όλα πολύ δημοκρατικά. Απλά θέλω, ρε φίλε, όταν θα πω κάτι και θα έχω δίκιο. Να βρει το δίκιο σου. Να βρίσκω το δίκιο μου. Και για πες μου τώρα τα τρία
μεγαλύτερα red flag που βλέπει μια γυναίκα. Δεν μπορώ να είναι εγωκεντρική. Γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ εγωκεντρικό, οπότε δεν μπορώ να είναι για αυτή εγωκεντρική. Δεν μπορείτε να είστε και δύο, ναι. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ τη ζήλια. Εσύ ζηλεύει. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να με ζηλεύει αυτή. Με πνίγει, ρε φιλε. Εγώ έχω 200 πράγματα. Μπορεί να έχει αυτή 200 πράγματα. Δεν έχει. Πού το ξέρει. Ξέρω εγώ τι λέω. Και το τρίτο. Δεν μπορώ να το ξεκινά. Προσδιορίσε μου λίγο το toxic. Έχω το κινητό στο τραπέζι. Εντάξει. Έχω σπάσει τραπέζι επειδή έχει έρθει τύπησα που ήμασταν μαζί στο παρελθόν και στο ψάχνει. Και μου είχε πει ποια να δει που σου πάτησε like. Την πηδά. Ξέρω να σου πατάνε τόσε like. Που τι πάτησε like, sorry. Α, τι πάτησε, ok. Την πηδά. Ποια να δει που κάνει follow. Αλλά δόξα σε Θεό, το Instagram τώρα πια το άλλαξε το γαμημένο. Μα έκριζε σπίτια αυτό το πράγμα. Το άλλαξε και τώρα πατά το πρόσφατα και δεν φαίνεται ποιον έχει κάνει. Τώρα πάρτο τώρα. Φίλε, είχα μια τύπησα από τη σχολή. Πάρτο τώρα, δεν θα σα πα τραπέζι. Ακού, είχα μια τύπησα από τη σχολή η οποία δεν έκανε επίτηδε update το Instagram για να κρατήσει το παλιό feature. Άσε με ρε μαρά, τοξικέ να πούμε άρρωστε όλε. Έχει δεχτεί δηλαδή αρκετά πίεση από τη σχέση σου. Είσαι καλά. Από ό,τι κατάλαβα. Είσαι καλά. Όταν τα έχει με κάποιον ο οποίο είναι γνωστό ή είναι σε επικυρότητα, είναι σαν να είναι αυτό γκόμενα. Θα σου εξηγήσω. Εσύ που είσαι γνωστό, άμα βγει ένα κλαμπ, δεν μπορεί να γαμίσει ό,τι ώρα θε. Εύκολο είναι, ναι. Έτσι δεν μπορεί να κάνει και γκόμενα. Ισχύει. Να γαμίθει όποτε θέλει. Επειδή έχει την προσοχή ουσιαστικά. Μπράβο. Εκεί τρελαίνονται. Αυτό μπορεί ό,τι ώρα θέλει να το καρφώσει. Επειδή χάνει τη δύναμή τη ουσιαστικά. Ναι. Έχει κερατώσει ποτέ. Ναι. Και πώ νιώθει αυτό. Δεν μ' αρέσει να κερατώνω, αλλά η άλλη άμα έχει εκεί πέρα στην πρίζα όλη την ώρα μη και να μη θες, πάρτα. Και να μη θες ρε μαλάκα, να μη θες να την κερατώσεις. Άμα ζει, μη κάνεις αυτό, μη το ένα, μη το άλλο, μη πατάς like, μη ναι αγαμί σου. Θα σε κερατώσω κούκλα μου, να πω ότι το έκανα. Γιατί αυτές, π.χ. εμένα μια πρώην μου λέγε μη μου κάνεις, μη μου ράνεις, μα μου και μη κερατώσω αυτή ρε μαλάκα. Οπότε το κάνει για να την προλάβει. Την είχα προλάβει, έτσι. Την είχα προλάβει. Μ' αρέσει πάντω που το έχει πάρει τόσο πατριωτικά. Έχει πράγματα, έχει βιώσει πράγματα. Έχω. Έχω φάει κέρατο 2-3 φορές. Ναι, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, αν έχει φάει κέρατο. Έχω φάει. Πώς το έμαθες. Εγώ δεν ξέρω αν έχω φάει κέρατο. Τέλος πάντων, ήμουν φαντάρος. Αγάπη μου, θα σε αγαπάω για πάντα να μου λέει. Θα σε περιμένω εγώ. Θα σε περιμένω εγώ. Εμείς οι δύο τα κατάλαβα. Σκοπιά 2-4. 2-4 τώρα και ξέρει. Πριν πω στρατό, την έκανα ό,τι ήθελα. Μπαίνω στρατό και δεν είμαι το λίλ που γαμάω τα όχι μέσα εκεί. Μιλάγε πάρε πέντε. Πέντε κράτησε, εμένα μου πετάει τσουγκάρι, λέω τι είναι αυτό ρε μαγιος, λέω πάτε καλά να πληρώσουμε μια τέτοια να έρθει εδώ πέρα. Είχα συνηθίσει εγώ σπίτι, ξέρω εγώ, τσουγκαρίζει εκεί πέρα, έτρωγα ό,τι ήθελα, κάθε μέρα ριμπάει. Το μεγάμισέ με! Και εκεί πέρα ριμπάει, φασολάδα. Και εκεί μπαίνω μέσα, 3-3 να πηγαίνετε να τρώτε, 3-3 να πλένετε, 3-3 να κάνετε μπάνιο. Μαλάκα λέω τι ζω εδώ μέσα. Και ξέρεις είμαι σε μια φάση που έχει σκάσει η κατάθλιψη μέσα στο μυαλό μου και παντού. Τέρμα καταθλιπτικός, δεν υπήρχα. Δεν υπήρχα. Μου πετάνε τις παραλλαγές και λέω μαλάκα τι είναι αυτό. Πού είναι τα Versace λέω, πού είναι τα Gucci μου, πού είναι, ξέρεις, δηλαδή τρελαινόμουν. Παραγγελία Versace παραλλαγή. Ναι ρε μαλάκα, μετά πολλά είμαι στρατό. Και σε κεράτωσε. Όταν είσαι φαντάρος και έχει σχέση, είναι πολύ πιθανό να φας κέρατο. Και είναι πολύ κακό. Είναι αυτή. Ό,τι χειρότερο να είσαι στρατό εντάξει, και να είσαι σχέση. Ναι, ναι. Σίγουρα, δεν υπάρχει. Σίγουρα. Δεν υπάρχει. Είναι μια κοπέλα η οποία δεν έβγαινε σε κλαμπ. Τίποτα. Και με τον μπήκα στρατό, ήθελα να κάνω τι έκανα. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Και χωρίσατε εν τέλει. Βέβαια, αφού με κεράτησε. Πώς το έμαθες, δεν μου είπες. Επειδή εγώ είμαι μεγάλο αρχίδι, δεν υπήρχε να το μάθω. Έχει ξεκινήσει μια ιστορία ότι θα κατέβει και καλά στην Αθήνα να πάει να κάνει ένα βίντεο κλιπ. Αυτή. Ναι, από το πουθενά. Κάτι τραγουδάει αυτή. Όχι. Ότι θα πάει να κάνει ένα βίντεο κλιπ, ότι το ένα το άλλο, μα μου. Να πάει να παίξει ένα βίντεο κλιπ. Φανικά να παίζει βίντεο κλιπ. Οκ, τι λέω, πήγαινε. Με ποιου θα πάω, θα πάω με του γονεί μου. Αυτή πάντα μου στείλε μήνυμα. Είτε ήταν όπου ήταν και ερχόταν. Ναι, και ναι. Δεν μου είχε στείλει. Μου λέει μια περισσότερα τηλέφωνο θα είμαι με τη μάνα μου. Τρελαίνομαι. Οκ, αγάπη μου, λέω κανένα πρόβλημα. Λέει, θα είμαι και με τον πατέρα μου. Αλλά εγώ επειδή ήμουν μου πάνω μεγάλο. Πήρε τηλέφωνο του πατέρα. Δεν κατάλαβε. Δεν είχα το τηλέφωνο του πατέρα τη, δεν είχα το τηλέφωνο τη μάνα τη. Και θα ήταν και μαλακία να πάρω και να πω που είναι η κόρη σα. Οπότε τι κάνω, ο τοξικό 11888 και βρίσκω το σταθερό τη. Παίρνω τηλέφωνο, τη σηκώνει η μάνα. Το κλείνω επί τόπου. Δεν το πίστευα. Λέω δεν γίνεται, λέω κάποιο λάθο έχω κάνει. Αυτή να ανεβάζει τώρα, μου λέει με τη μάνα μου. Έτσι λέω, μαλάκα. Λέω μπορεί να είσαι τρελό. Δεν ήθελα να το πιστέψω. Τέλο πάντων περνάει η μέρα, δεν έχω κοιμηθεί το βράδυ, έχω φρικάρει τώρα να είμαι έτοιμο τώρα να πάρω άδειε, να τα γαμίσω όλα, να πάρω αναβολές, να λέω τώρα θα βγάλω τα πέα, θα το βγάλω. Περνάει η φάση τώρα, λες τώρα. Ξυπνάω το πρωί και μου έρχεται η ιδέα να πάρω τηλέφωνο εκεί που δουλεύει ο πατέρας της. Και λέω, ξέρω, εγώ παίρνω τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, είναι εκεί ο τάδε. Φιλέ, και μου το δίνει και ακούω τη φωνή. Το κλείνω. Τηλέφωνο, πού είσαι, σπίτι, μωρό μου, με τους γονείς. Το παραδέχτηκε εν τέλει. Δεν την πιάνω εκείνη την μέρα. Μου λέει, χωρίζουμε, τι πήγες και έκανες, πήρες τηλέφωνο εκεί. Έχω γενέθλια. Μου λέει, θα πάω να μείνω σε μια φίλη μου, ξέρω εγώ, σε μια περιοχή πιο έξω από την Αθήνα. Χρόνια πολλά, σε έχουμε ό,τι καλύτερο. Κάθε μέρα λοιπόν, ανέβαζε story, ξέρει στο κρεβάτι τη φαγητά κέικ, λέω πώ αντιπροσωπεί φίλη τη μαλάκα. Σούσια για τέτοια, ε. Φαγητά κέικ, το ένα τάλο, μα μου. Και μιλάω με ένα φίλο μου, του λέω ρε μαλάκα, έχει δει κα περίεργο από την τάδε, ξέρω εγώ. Ναι, ρε μαλάκα, μου λέει είναι εκεί, εκεί με αυτόν. Και ξέρει, σαν να βλέπει, ξέρω κάθε μέρα story, να μπαίνει στο story αυτού νου, αυτό τέρμα βλάκα τότε που μου είχε κάνει αποκρύψη και να βλέπω το παζ να ολοκληρώνεται. Δηλαδή, ήταν τα ίδια σκηνικά. Ανέβαζε αυτή αυτό εδώ
αυτό ανέβαζε που τη το έφερνε. Ανέβαζε να τρώει σούσι, ο άλλο την ανέβαζε να τρώει σούσι. Έχω τρίτο νούμερο, Σκοπιά, 4-6. Το βλέπω και λέω δεν γίνεται. Δεν γίνεται, φίλε. Φίλε, δεν γίνεται. Έχω τσοτσάρι, την παίρνω τηλέφωνο και την πιάνω σε κάτι Χριστοπαναγία, αδερφέ. Δεν καταλάβε. Και εκεί έληξε. Εκεί έληξε. Συγχωρεί κέρατο. Ποτέ. Δεν έχει συγχωρέσει ποτέ. Ποτέ. Γενικά γυρνά πίσω σε πρώην. Ναι. Άρα μπορεί να είναι κάτι πιο ελαφρύ από κέρατο για να γυρίσει πίσω. Άμα μπει άλλο καβλί μέσα σε κόμενα που τα είχα, έχει τελειώσει. Τη θε παρθένα τη γυναίκα. Όχι, δεν ενδιαφέρει. Απλά μετά από μένα πρέπει να είναι παρθένα. Θε να είσαι ο τελευταίο δηλαδή. Ποια είναι η αγαπημένη σου στάση στο σεξ? 69. Αλήθεια. Ναι. Τι σ' αρέσει αυτό, ρε μαλάκα? Μου αρέσει να την έχω την άλλη. Μέλι, στάση μέλι. Ψαρίλα. Δεν ξέρω, ποτέ δεν μπορούσα να του καταλάβω αυτού που λέγανε ότι είναι 69 η αγαπημένη του στάση. Αλλά οκ, δεκτό. Μπρο, δεν ξέρω εσύ αν είχε ψάρι. Μου έχει τύχει και το ψάρι, δεν μου έχει τύχει ποτέ, ρε φίλε. Πάντα μου έχουν τύχει όλε οι ποικιλίε κρεάτων. Πήραμε πολύ προσεγμένα πράγματα. Και εγώ, αλλά φίλε, καμιά φορά εκεί που δεν το περιμένει σου έρχεται. Πού φαντάζεσαι τώρα, ε. Κάνει το τέρι. Εκεί που τη φυλά το λαιμό, πα το λαιμό και από πίσω το χέρι και το μυρίζει. Με προφυλακτικό ή χωρίς? Με. Με. Okay, προσέξτε. Μου είχε τύχει στα 17 να αφήσω μια άγκυο. Αλήθεια λες. Η οποία ήταν 27. Το έριξε. Ναι. Οπότε γάμισε από τότε καπότα μόνιμα. Ναι. Ναι, ναι. Ακόμα και με σχέση σου. Ναι. Άντε, μπράβο. Το πιο ακραίο μέρος που το έχεις κάνει? Πάνω σε κάτι βράχια. Βραχάκια ακόμα. Μέρα μεσημέρι όμως. Όχι βραχάκια. Σε κάτι βράχια. Έχω πάει σε ένα νησί. Α, σε νησί, οκ. Okay. Ωραία. Αυτό. Μέρα μεσημέρι όμως. Δηλαδή μας βλέπανε, δεν γινότανε. Α, είχε κόσμο. Ρε αδερφέ τη πουτάνα γινότανε. Είναι δύο βράχοι και μπροστά όμως περνάγανε τα καράβια. Έχεις κάποιο φετίχ? Τυπικό δηλαδή στο κομμάτι ερωτικό. Ναι, ναι, ναι. Τι body count έχεις? Τι είναι αυτό? Με πόσες έχεις πάει? Είναι διψήφιος αριθμός, μονοψήφιος, τριψήφιος, τι είναι? Τριψήφιος. Και είσαι 21. Εντάξει, μπράβο, δυνατό. Άρα έχεις κάνει χιλιόμετρα. Έχει ράψει το κοντέρ καλά. Άρα δεν ξέρω κατά πόσον είσαι πολύ προσεγμένος που λες. Γιατί ρε φίλε. Πολύ, 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 πολύ. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο για τόσο μικρή ηλικία. Το τριψήφιο. Ενώ σίγουρα δεν διαλέγεις και πάρα πολύ. Νομίζω ότι πας με το πια να είναι. Άμα οι άλλοι δεν είναι έτσι όπως θέλω, δεν έχουν πάρει φίλε. Okay. Απλά είχαμε περάσει μια φάση περίεργη μαζί με τον Μπουρνάρα. Ναι, ναι, ναι. Και το ζούσαμε λίγο παραπάνω. Θέλεις να παντρευτείς? Ναι. Ναι. Θέλω να κάνω παιδιά. Okay. Κάποια στιγμή. Φέτος κι εσύ? Όχι φέτος. Okay. Όχι, αλλά θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να βγει ο μικρός pop. Πότε βλέπεις τον εαυτό σου πατέρα? Α, 27-28. Okay. Αργότερα δηλαδή, έχεις ακόμα καιρό. Και ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος? Η κλόουν. Όντως. Κλόουν σε τσίρκο. Η κλόουν, η κλόουν. Οκ. Τι του φοβάσαι? Έχω δει κάτι. Από τα θρίλερ αυτά. Ναι, 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 αυτά τα περίεργα, τα δαιμονικά. Πάμε λίγο στα γούστα σου και στις προτιμήσεις σου. Αρχικά πίτσα ή σουβλάκι? Μπέργκερ. Πώς θα τρως τον μπέργκερ σου? Θέλω να έχει παλαιωμένο μπιφτέκι. Οκ. Ορίμανση εννοεί. Το παλαιωμένο, ρε. Είναι 7 μήνες μπιφτέκι στην κατάψυξη. Δεν μου αρέσουν οι πίκλες. Δεν θέλω κρεμμύδι μέσα στο μπέργκερ, δεν θέλω ντομάτα. Τι τρως, μόνο το μπιφτέκι και το ψωμί? Θέλω να έχει κέτσαπ, μουστάρδα ή τι διάλογο θα έχει μαγιονέζα, τυρί. Το σουβλάκι πώς θα τρως? Κρέας και τζατζίκι. Μόνο. Ναι. Αλήθεια λες? Ναι. Τι λες, γύρω τζατζίκι τέλος? Ναι, τέλος. Αγαπημένο κοκτέιλ? Ζόμπι. Και αγαπημένο ποτό? Μουέτ. Δεν φίλε, εγώ νιώθω ότι η σαμπάνια δεν είναι τόσο πολύ αντιπίεση για το ποτό, είναι πιο πολύ για το φαίνεσθε. Όχι, όχι. Άμα πιείς ένα μπουκάλι σαμπάνια, μετά θα καταλάβεις όταν γυρίσεις σπίτι. Εντάξει, ναι, ρε. Αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή είναι πολύ ελαφρύ ποτό. Δεν είναι, η μουέτ. Δεν είναι. Δεν έχει πολύ αλκοόλ, ρε μπρο, σαν το κρασί είναι. Μπρο, θέλω να μεθύσουμε σαμπάνια και την επόμενη μέρα να πάρει τηλέφωνο. Από ρούχα ή κάποιο αγαπημένο μπραντ? Μου αρέσουν τα Μπαλεσιάγκα, άσχετα το τι έχει γίνει, εντάξει. Με την Μπαλεσιάγκα, μην πείτε καμιά μαλακία. Σα βλέπω έτοιμοι είσαστε. Υποστηρίζει δηλαδή τον μπραντ? Τώρα πια όχι τόσο, αλλά μου αρέσει ρε φίλο το σχέδιο του πολύ. Η Gucci μου αρέσει. Ό,τι φορά με λίγα λόγια. Ναι, ναι, ναι. Versace μου αρέσει. Nike, α πούμε. Nike TN. Δείξτε λίγο να τα δει ο κόσμο. Πόσο κοστίζει το outfit σου αυτή τη στιγμή? Αυτό εδώ 1200, αυτό εδώ έκανα 500, το παπουτσάκι έκανα 200 και το ρολογάκι 6500. Τι ρολό είναι αυτό? Versace. Ναι, ωραίο. Και το γυαλί. Α, και το γυαλί έκανα 400-500, ξέρω. Άρα σε έρωσουν τα ακριβά ρούχα με λίγα λόγια. Ναι, εντάξει. Το κάνεις ένα φλεξάρις? Όχι, όχι. Μηχανή ή αυτοκίνητο? Μηχανή. Εγώ έκανα motocross πάλι. Σε ράμπες και τέτοια. Σε ένα νερό, δεν πάω motocross. Α, από εκεί βγήκε. Και το γιατί το παράτησες? Έσπασε το πόδι, με έβγαλε το νόμο μου. Τώρα οδηγάς μηχανή? Όχι. Ποια είναι η αγαπημένη σου μάρκα? Της μηχανής. Mm. Yamaha. Συγκεκριμένα το YZF. Αυτό τι είναι, motocross είναι? Ναι, ναι, ναι. Και από αυτοκίνητα? Τώρα είναι να πάρω ένα i8 BMW. Ωραίο. Ναι. Πολύ ωραίο. Δηλαδή και εγώ το γουστάρω φίλε, γιατί είναι και οικονομικό, δηλαδή μπορείς να το συντηρήσεις. Και είναι και πολύ όμορφο, ρε φίλε. Πανέμορφο. Μου αρέσει που ανοίγουν έτσι πόρτες. Ναι, ρε φίλε. Φίλε, αν το πάρεις, περιμένω βόλτα να ξέρεις. Θα το πάρω. Γιατί μου αρέσει πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Το κουπέ θα πάρεις, το κάμπριο? Το κουπέ. Άρα αυτό είναι το dream car ή απλά το επόμενο αμάξι? Το dream car είναι η Lamborghini, ρε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος που έχεις πάει διακοπές, που θα ξαναπήγαινες και λες που ήταν ωραία? Σύρο πέρασε ωραία, αλλά είχα πάει για live. Εγώ πάω κάθε χρόνο Σύρο. Είναι στο πρόγραμμά μου. Και υπάρχει κάποιο μέρος στο οποίο θα ήθελες να ταξιδέψεις ακόμα και από εξωτερικό? Ταϊλάνδη. Οκ. Okay. Μακρινό ταξίδι. Ταϊλάνδη θα ήθελα να πάω. Ιαπωνία θα ήθελα να πάω. Από Ασία μεριά δηλαδή. Εγώ ακούσα εκεί κάνουν καλό μασάζ. Ρομπέρτο. Να είναι καλά, να είναι καλά. Ρομπέρτο, να είναι καλά μακριά από εμά. Έχει κάποια αγαπημένη ταινία? Α, ξέρει ποιο μου άρεσε αυτό εκεί με του τύπου που πηγαίνανε και εξαφανιζόντουσαν με τα πάρτι. Πώ λέγεται ρε μαλάκα? Project X. Που χανόντουσαν ρε, που ξυπνάγανε αλλού και τέτοια. Κάτω hangover. Η ζωή μου όλη. Και από σειρέ βλέπει σειρέ. Ναι.
Έβλεπα La Casa de Papel, τα έχω δει όλα. Καλά, έχω δει Pablo Escobar, Narcos, El Chapo, όλα αυτά τα έχω οργώσει. Μου άρεσουν πάρα πολύ. Γενικά μου άρεσουν πάρα πολύ οι σειρές με βαρόνους και τέτοια φουλ. Ποια είναι η αγαπημένη σου γυναίκα Instagrammer? Instagrammer. Που θα ήθελες να γνωρίσεις? Την Dadlili, ρε. Την Dadlili. Αυτή είναι. Οκ. Fuck, marry, kill σε τρεις κατηγορίες γυναικών. Φασέα, σλατίνα και βασικιά. Τι εννοείς με αυτό, γιατί αγγλικά δεν ξέρω. Ποια θα παντρευόσουν, ποια θα σκότωνες, με ποια θα κάνεις κάτι. Φασέα, σλατίνα και βασικιά. Τη φασέα δεν θέλω. Οκ, άρα τη σκοτώνεις. Ναι. Με τη σλατίνα θα κάνω κάτι. Θα παντρευόμουν την κανονική. Φασέα δεν τη θέλω πολύ. Δεν τη φάσει. Πέρα νομίζω ότι γάμα όλο τον κόσμο. YouTube βλέπεις? Βλέπω. Ποιος είναι ο αγαπημένος YouTuber? Ο Μάνος. Ο Μάνος. Ναι. Έχει σταματήσει τώρα αυτό. Ανέβασε ένα story, έχει γίνει πιο λεπτό από μένα, ρε μαλάκα. Έχει γεννηθεί πάρα πολύ. Ναι. Ποια είναι ή ποιο είναι ο αγαπημένος TikToker? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Δηλαδή... Ό,τι σου πετάει, λέει. Μαλακίζομαι και στο TikTok. Ναι, ναι, ναι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου 5 χρόνια από σήμερα? Άμα ζούμε και είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Θα ζούμε. Ποτέ δεν ξέρει τι ξημερώνει. Φυλακία τη μηνύση. Ναι, με κάτι σταθερό, αγαπούλα. Γιατί αγαπάω. Εγώ αγαπάω. Ναι. Έτσι, αγαπάω εγώ. Κατάλαβε. Σε μία σχέση, ένα καλύτερο σπίτι. Τώρα μπαίνω. Έχω 5 ώρα τώρα να πάω να κλείσω ένα σπίτι. Α, ναι, οκ. Ναι. Αυτό ξέρω εγώ. Δηλαδή πιο οργανωμένο, πιο πολλά λεφτά. Και στο κομμάτι του μουσικού. Ρόλε αντί για Versace. Στο κομμάτι τη μπαμπά. Μπαμπά. Τώρα είσαι 21. 21. Φαντάζομαι τώρα στα 26. Αν είχε γεννηθεί 10 χρόνια πριν, πόσο χρόνο θα ήσουν? 11. Είσαι σίγουρο? Είμαι 21. Ναι. Αν είχε γεννηθεί 10 χρόνια πριν. Είναι 11 θα μου. 10 θα ήσουν. 10 χρόνια πριν θα γεννιώσουν. Ρε μαλάκα, πίνεις ναρκωτικά. Είμαι 21. Ναι. Μείον 10. 11. 11. Όχι, ρε. Ναι, αλλά γεννήθηκες πριν 10 χρόνια. Τι λέει, ρε. Εντάξει, δεν πειράζει. Γράψτε μας στα σχόλια ποια είναι η σωστή απάντηση. Υπάρχει περίπτωση να βαρεθείς τη μουσική και να ασχοληθείς με κάτι άλλο? Όχι. Να ξαναεπιστρέψεις πιο στην οικοδομή ή κάτι, ξέρω εγώ. Μπα, δεν το ξέρω. Αν δεν είχε πετύχει το κομμάτι της τραπ, πού πιστεύεις θα βρισκόσουν αυτή τη στιγμή? Ρε φίλε, θα ήμουν οικοδόμος σίγουρα. Τι γλώσσες μιλάς? Ελληνικά και σπαστά αγγλικά. Μια γλώσσα φτάνει. Μια γλώσσα φτάνει. Lil Pop, Σπυρίδωνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο Τεκέντρο. Ελπίζω να το απόλαυσες και να πέρασες ωραία. Ναι, εμένα μου άρεσε η παρέα σου. Να κάνετε like, να κάνετε subscribe, πάτα το κουμπί, follow στο Instagram. Friendly GTV. Ω, Friendly GTV. Friendly πώς? Friendly GTV. Friendly GTV. Ω, Lil Pop official εδώ. Πατάς το follow, like, subscribe. Και συμμετοχή. Αυτά, μάγκες, bye. Να είστε καλά.